Είμαστε στο Δημοτικό 2 της Δράμας, την Κυριακή 13 Γενάρη του 2013 και παρουσιάζουμε ένα θεατρικό έργο, η νέα σκηνή του Σουφουγουτού, του Συλλόγου Φιλογραμμάτων και Τεχνών, δηλαδή η θεατρική ομάδα Ράματα, παρουσιάζει το έργο του Ντίρενματ, ο Ηρακλής και η Κόπρος του Αυγία. Χθες είχαμε την πρεμιέρα, Σάββατο, 12 του μήνα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, ώρα 9.30 έναρξη και θα ακολουθήσουν παραστάσεις Τετάρτη, το Σάββατο και την Κυριακή και δύο ακόμα παραστάσεις την Παρασκευή 25 του μήνα και, και το Σάββατο 26 του μήνα, αλλά σε 8.30 ώρα, ενώ οι προηγούμενες ήταν σε 9.30. Το έργο είναι μια σάτιρα πολιτική κατά βάση. Σατιρίζει τη γραφειοκρατία, την ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη. Κινείται σε τέτοια θέματα. Ο Ηρακλής, ο Βαγγέλης ο Καλφόπουλος, ο οποίος είναι ένας τελειωμένος ήρωας κατά κάποιο τρόπο, που προσπαθεί να βγάλει μια χώρα από μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα το αν θα τα καταφέρει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είμαι ο Φιλέας, το ρομαντικό στοιχείο της παράστασης. Εδώ είναι ο έτερος. Ο Πολύβιος, ο γραμματέας του Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον Ηρακλή, το αφεντικό του κυρίως, γιατί και αυτός βρίσκεται σε μια οικονομική κατάρρευση, όπως και η χώρα. Θα δείτε αν θα τα καταφέρει ή όχι. Ναι, το έργο λέγεται «Ο Ηρακλής και η Κόπρος του Αυγία». Είναι του Φρίντριχ Ντίρενματ, ενός ελβετού δραματογράφου πολύ σημαντικού, ενός συγγραφέα, που γράφτηκε το 1954 ως ραδιοφωνικό στην αρχή και μετά με θεατρική μορφή για τη σκηνή, για τους Ανίδιας. Πρόκειται για μια παροδία του αρχαιοελληνικού μύθου, του γνωστού μύθου όπου ο Ηρακλής καθαρίζει την Κόπρο του Αυγία. Εδώ δεν καταφέρει να την καθαρίσει γιατί υπάρχει γραφειοκρατία, αναβολή, συμφέροντα. Η Κόπρος είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε, και πολύ δυνατή για να νικηθεί έστω και από έναν Ηρακλή. Είναι ένας κόσμος στον οποίο δεν έχουν θέσει και ήρωες πια, ο κόσμος που περιγράφει ο Ντίρενματ. Είναι λοιπόν μια παροδία του αρχαιοελληνικού μύθου και μια σάτιρα πολιτική, αλλά εκτός από αυτό έχει και πολλές ποιητικές στιγμές, έχει υπαρξιακές στιγμές και ανθρώπινες σχέσεις σε ορισμένες. Αλλά κατά βάση μια πολιτική σάτιρα. Και δεν είναι παιδικό θέατρο, είναι για ενήλικες. Τώρα για την ομάδα μας, διαλέξαμε αυτό το έργο για διάφορους λόγους και για την παρέμβαση στην πολιτική, ας πούμε, επικαιρότητα, κοινωνική, αλλά και για καλλιτεχνικούς λόγους. Μας ενδιαφέρει, μας αφορά, έχει και πολύ γέλιο, έχει διάφορες άλλες στιγμές. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες με την έννοια ότι η Δράμα δεν δίνει την ευκαιρία σε αυτό που ασχολείται με το θέατρο, που θέλει να ασχοληθεί. Δεν του δίνει καμία ευκαιρία, ας πούμε, όπως του δίνουν άλλες μεγάλες πόλεις της περιοχής μας, όπως η Χρυσούπολη, ας πούμε, ή η Ελευθερούπολη και άλλες τέτοιες, που έχουν ένα θέατρο. Εδώ στη Δράμα, για πολλούς λόγους, δεν υπάρχει θεατρικός χώρος. Παίζουμε την παράστασή μας στο 2 με πολλά προβλήματα τεχνικά και άλλα, γραφειοκρατικά. Και εύχομαι στο μέλλον, ας πούμε, να βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί ως γνωστόν η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε το θέατρο.